Είναι λογικό ότι τη μέρα μου την καταναλώνω ανάμεσα στο αμπέλι και στο ηνοπείο. Φυσικά, οι περισσότερες ώρες είναι στο αμπέλι και οι λιγότερες στο ηνοπείο. Έτσι γεννήθηκα, αμπελουργός. Έτσι λοιπόν, κατάλαβα από νωρίς για το 2019 ότι θα ήταν μια ξεχωριστή χρονιά. Μπαίνοντας η άνοιξη, καταλάβαμε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά από τις άλλες χρονιές. Η άνοιξη είχε ένα ξηρό κλίμα, δεν είχαμε προβλήματα με ασθένειες, δεν είχαμε προβλήματα με πολλά ραντίσματα. Πέρασαν αυτά, ξεκίνησε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι άρχισε να έχει λιγότερες θερμοκρασίες από ό,τι συνήθως. Ο μέσος όρος ήταν χαμηλότερος από τις άλλες χρονιές. Αυτό ήταν και αυτό ευνοϊκό για την καλλιέργειά μας. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα όλες οι ενδείξεις ήταν πάρα πολύ καλές για μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Απλώς ελπίζαμε και παρακαλούσαμε αυτές οι κλιματολογικές συνθήκες να διαρκέσουν μέχρι το τέλος. Γιατί και άλλες χρονιές ήταν πάρα πολύ καλές, αλλά στο τέλος γινόταν κάτι και μας τα χάλαγε. Παραδείγματος χάρη, οι βροχές του Σεπτεμβρίου. Εδώ δεν υπήρξαν. Πραγματικά ήταν όλα πάρα πολύ καλά για το 2019. Και ο τρίγος ξεκίνησε με τα λευκά. Και εκεί αρχίσαμε να βλέπουμε, εινοποιώντας τα, αφενός την ποιότητα του σταφυλιού, η οποία ήταν εξαιρετική όσον αφορά την υγιεινή τους, αλλά και όταν μπήκαν στις δεξαμενές και άρχισαν να ζυμώνουν, είδαμε λοιπόν ότι τα αρώματά τους είχαν μεγαλύτερη ένταση, ήταν πιο εκλεπτισμένα, ήταν πιο φινετσάτα, ήταν πιο φυτικά, ήταν πιο τυπικά. Έτσι λοιπόν, ήδη η χρονιά από την υλοποίηση των λευκών έδειχνε ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Και έφτασε και η μεγάλη στιγμή για το γεωργίτικο. Ξεκινήσαμε με τα ροζέ μας, που πραγματικά πλημμύρισε το εινοποιείο φράουλες και γεράσια, πραγματικά έδειξαν ότι θα είναι εκπληκτικά. Ξεκινήσαμε με τα κόκκινα, εδώ οι απαιτήσεις ήταν μεγαλύτερες, ήταν διαφορετικές. Αυτή τη στιγμή αυτά τα κρασιά βρίσκονται στα βαρέλια μας, κάθε μέρα τα δοκιμάζουμε, βλέπουμε ότι έχουν πάρα πολύ υψηλό δυναμικό. Έχετε να περιμένετε πολύ μεγάλα πράγματα για το 2019 και από τα κόκκινα κρασιά της νεμέρας.